Και δυστυχώς με τις πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εδώ, καθώς νέο κύμα ανατιμήσεων σε σειρά καταναλωτικών αγαθών αναμένουν παράγοντες της αγοράς από το Σεπτέμβριο. Μαζί μας ο Αντώνης Κρητικός για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Φαίνεται Γιάννη πως δεν είναι ένα καλό φθινόπορο σε ό,τι αφορά τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυτό που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Και γιατί το λέμε αυτό, βλέπουμε και στην κάρτα μας το λάδι σύμφωνα με παράγοντες τη αγορά, αναμένεται να φτάσει μέχρι και τα 10 ευρώ το κιλό, μια τιμή που μέχρι πέρυσι θα μας ήταν Εξωφρενική. Είναι εξωπραγματική. Φυσικά. Το ίδιο όμω θα ισχύσει διψήφιο ποσοστό mm. ανατίμηση και σε φρούτα, κυπευτικά, καθώ επίση και στι ζωοτροφέ, Γιάννη, κάτι που θα συμπαρασύρει τα ζωικά προϊόντα. Φυσικά είναι επόμενο. Άρα, διψήφια ποσοστά ανατίμηση σε μια σειρά από προϊόντα. Και φυσικά έχουμε μέσα σε όλο αυτό την προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξη για καταπολέμηση τη αισχροκέρδεια. Είναι συνεχή η έλεγχη, όπω μαθαίνουμε, από τα κλιμάκια τη ΔΜΕΑ. Ο στόχο είναι να επεκταθούν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από την Αγροτική παραγωγή μέχρι και τώρα αυτό το ράφι του σούπερ μάρκετ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.